Θα ξεκινήσουμε όμως με την ανεργία. Τα άμαθε στα νέα, Κυρτάκη. Ο Γιώργος. Ποιος Γιώργος? Εκείνος το λέει αυτό. Α, ναι, ναι, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Και θα ξεκινήσουμε από τον πρόδρομο, γιατί υπάρχει μια δήλωση του Πρωθυπουργού για την ανεργία. Πες μας, μάλλον να τη δούμε πρώτα απ' όλα και μετά να αρχίσουμε να τη συζητάμε, γιατί επιδέχεται ερμηνείες και, και σχόλια. Έχει αρκετά μηνύματα, έχει αρκετά μηνύματα. Να δούμε λοιπόν τι είπε το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός. Επιτέλους κάποια καλά νέα για την οικονομία. Μια πρώτη παρατήρηση είναι ότι σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας σε όλη την Ελλάδα, για πρώτη φορά το Μάρτιο και τον Απρίλιο, οι προσλήψεις είναι περισσότερες από τις απολύσεις. Έχουμε λοιπόν μια πρώτη ένδειξη ότι η αύξηση της ανεργίας έχει αρχίσει να φρενάρει. Το τονίζω ότι είναι μόνο ένδειξη. Αλλά είναι μια ένδειξη ισχυρή που μένει να επιβεβαιωθεί τους επόμενους μήνες ότι πρόκειται για μια τάση. Ότι η αύξηση της ανεργίας ουσιαστικά έχει φρενάρει και ότι αντιστρέφεται σε σταδιακή μείωση της ανεργίας. Η αλήθεια είναι ότι αν δει κανείς με προσοχή το τι έχει πει ο Πρωθυπουργός, είναι πολύ προσεκτικός στη διατύπωση. Απόλυτα προσεκτικός. Και μιλάει για την αύξηση της τάσης, για το φρένο. Αν θα είναι τάση. Της αύξησης της τάσης και να δούμε αν θα είναι τάση. Δεν ξέρω, θα δούμε, λέει, αν είναι. Ακόμα. Άρα λοιπόν είναι μια όντως προσεκτική διατύπωση. Βεβαίως. Από την άλλη πλευρά, προφανώς, επειδή η ανεργία έχει ξεπεράσει κάθε. Προηγούμενο, βέβαια. Ποιο το προηγούμενο είναι το θέμα, ποιο προηγούμενο. Έχει φτάσει σε ένα σημείο όταν μιλάμε για ανεργία 26%, 27-28% και στους νέους. Και στους νέους. Και στους νέους. Αρχές Απριλίου αυτά ήταν τα στοιχεία. Εδώ τα λέγαμε. Βεβαίως, τόσο είναι. Και πριν από δύο μήνες ήταν 26,4%. Είναι ένα θέμα που ίσως. Και στους νέους είναι 60, έτσι. Στο αισθητήριο. Να ακούσουμε λίγο τον πρόδρομο πρώτα. Ίσως είναι ένα θέμα που. Ή έχεις ένα απτό στοιχείο και το ρίχνεις στο τραπέζι και λες ναι, είναι η πρώτη φορά που η ανεργία φρέναρε. Ή δημιουργεί μια, πώς θα το πω, ένα τσίπημα παρά την πολύ προσεκτική διατύπωση, όντως το να γίνει κουβέντα γι' αυτό. Για πες μας, πρόδρομο. Νίκο, στο Μέγαρο Μαξίμου γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι κάθε μέρα κλείνουν καταστήματα, κλείνουν επιχειρήσεις και μένουν δεκάδες άνθρωποι, για να μην πω εκατοντάδες, άνεργοι. Και τώρα πια θα έχουμε και απολύσεις ακόμα και στο δημόσιο. Έτσι. Και στο δημόσιο. Ωστόσο, υπάρχει μια ένδειξη, όπως το λέει χαρακτηριστικά ο κύριος Σαμαράς, υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία. Καθώς τα αποτελέσματα από το Υπουργείο Εργασίας, καθώς υπάρχει ένα πρόγραμμα με το οποίο μετρώνται οι προσλήψεις και οι απολύσεις, δείχνουν ότι το Μάρτιο και τον Απρίλιο είναι πιο ενθαρρυντικά. Σύνδεση με την Μαρία Σπυράκη. Έχουμε μια εξέλιξη που αφορά τους συμβασιούχους. Μαρία, τι ακριβώς πρόκειται? Όλγα, κυρίες και κύριοι, φαίνεται πως η κυβέρνηση προχωρά και σε μια κίνηση που θα οδηγήσει στην απομάκρυνση εκατοντάδων συμβασιούχων από το δημόσιο που έχουν επιστρέψει μετά από προσωρινές διαταγές που εκδόθηκαν με βάση αποφάσεις δικαστηρίων. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες του Μέγκα, ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, σε συνεννόηση με το Μέγαρο Μαξίμου, προωθεί στο σχετικό πολυνομοσχέδιο ειδική διάταξη η οποία καταργεί τις προσωρινές διαταγές που οδήγησαν στην επιστροφή των συμβασιούχων στο δημόσιο. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι εφόσον προχωρήσει η ψήφιση αυτού του άρθρου, θα οδηγηθούν εκτός δημοσίου εκατοντάδες συμβασιούχοι. Όμως, για να προχωρήσει αυτή η διάταξη, θα πρέπει να πάρει και το πράσινο φως από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Αντώνη Ρουπακιώτη. Μέχρι αυτή την ώρα υπάρχει ένα ερώτημα για το εάν ο κύριος Ρουπακιώτης προτίθεται να συνενέσει σε αυτή την επιλογή που κάνει πλέον κεντρικά η κυβέρνηση, διότι ο κύριος Μανιτάκης, θέλω να θυμίσω ότι πριν από λίγο το απόγευμα είχε συνάντηση συνεργασίας με τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Δημήτρη Σταμάτη Όλγα. Μέλη αντιεξουσιαστικών ομάδων προσάγονται από άνδρες στο ΜΑΤ στο κέντρο της Αθήνας. Είχε προηγηθεί η εισβολή του στο κτίριο της Βρετανίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου κατέβασαν την ελληνική σημαία από τον ιστό και στη θέση της ύψωσαν ένα μαυροκόκκινο πανί. Εκτός από την υποστολή της σημαίας, η ομάδα των εισβολέων κρέμασε και ένα τεράστιο πανό στην πρόσωψη του κτιρίου, με σύνθημα υπέρ του αντιεξουσιαστικού ιστότοπου που έκλεισε με απόφαση του Πρίτανη του Πανεπιστημίου. Οι αστυνομικοί προσήγαγαν συνολικά 69 άτομα, αναζητώντας εκείνους που κατέβασαν τη σημαία. Λίγο μετά την αποχώρηση των καταληψιών, άνδρες της σήμανσης ανέβηκαν στην οροφή του κτηρίου, αναζητώντας στοιχεία που θα τους οδηγήσουν σε εκείνους που κατέβασαν την ελληνική σημαία από τον ιστό. Τελικά συνελήφθησαν 6 από αυτούς με την κατηγορία της προσβολής συμβόλων.
Στο θέμα αναφέρθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Η βίαιη υποστολή της ελληνικής σημαίας στο κέντρο της Αθήνας προσβάλλει το φρόνημα όλων των Ελλήνων. Η απαράδεκτη αυτή ενέργεια πρέπει να καταδικαστεί από το σύνολο του πολιτικού κόσμου, ακόμη και από τα κόμματα που απέφευγαν να καταδικάσουν αντίστοιχες ενέργειες στο παρελθόν. Η αστυνομική απομάκρυνα τόσο το πανό, όσο και τη μαυροκόκκινη σημαία από το κτίριο του Πανεπιστημίου. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Επεισόδιο είχαμε όμως και έξω από το τουρκικό προξενείο στην Θεσσαλονίκη. Αρμένοι, στο πλαίσιο των εκδηλώσεών τους για τη γενοκτονία, επιχείρησαν να προσεγγίσουν το προξενείο και να επιδώσουν ψήφισμα διαμαρτυρίας. Οι αστυνομικοί τους απόθυσαν, με αποτέλεσμα να υπάρξει ένταση και να γίνει χρήση χημικών. Της απαγωγής των Μητροπολιτών Χαλεπίου και Σύρο Ιακωβίτη συνεχίζει να συγκλονίζει. Σοκ έχουν προκαλέσει οι σκληρές εικόνες με το νεκρό σώμα του οδηγού που δολοφονήθηκε, οι οποίες απεικονίζονται στο βίντεο που εξασφάλισε το Δόγμα GR. Το μίσος, ο παραλογισμός και η σκληρότητα σε όλο τους το μεγαλείο. Ο άτυχος άνδρας είναι σοριασμένος στο έδαφος μέσα σε μία λίμνη αίματος. Τα ρούχα του είναι και αυτά ποτισμένα με αίμα. Κάποιος στο βίντεο δείχνει την ταυτότητά του. Το πρόσωπό του είναι πια παραμορφωμένο και δεν θυμίζει σε τίποτα τη φωτογραφία της ταυτότητας. Η σωρός του νεκρού οδηγού είναι πιθανότατα πάνω σε καρότσα φορτηγού και οι δολοφόνοι του φωνάζουν «Ο Θεός είναι μεγάλος». Στο φόντο της απαγωγής, μια Συρία η οποία μοιάζει με καζάνι που βράζει. Αποδείχθηκε πως αυτοί που απήγαγαν τους δύο Μητροπολίτες είναι Τσετσένοι μισθοφόροι, οι οποίοι εργάζονται υπό τις οδηγίες του μετόπου Αλ-Νόστρα, ανακοίνωσε το Συριακό Υπουργείο Θρησκευμάτων, φωτογραφίζοντας για την απαγωγή την οργάνωση τζιχαντιστών που μάχονται τις κυβερνητικές δυνάμεις, στηρίζοντας τους αντάρτες. Η Συριακή Αντιπολίτευση δείχνει τη Δαμασκό για την απαγωγή και αποκλείει κάθε δική της συμμετοχή. Οι δύο Μητροπολίτες απήχθησαν τη Δευτέρα ενώ βρίσκονταν σε ανθρωπιστική αποστολή. Ο Μητροπολίτης Ιωάννης Αβραάμ είχε παραλάβει τον Μητροπολίτη Χαλεπίου και κατευθύνονταν από την Αντιόχεια προς τη Συρία. Αυτή είναι η πρώτη επίθεση που δέχονται χριστιανοί ιεράρχες στη Συρία και πολλοί είναι εκείνοι που μιλούν για την πιθανότητα να υπάρχει πίσω από την απαγωγή σχέδιο ώστε να φτάσει στα άκρα η σύγκρουση χριστιανών και μουσουλμάνων. Αθλήτρια ή μοντέλο, πώς την προτιμάτε? Η Αλεχάνδρα Μπενίτεθ πάντως μπορεί να υποστηρίξει άνετα και τους δύο ρόλους. Όμως πλέον έχει βάλει σοβαρή υποψηφιότητα για έναν ακόμη τίτλο. Αυτόν της πιο σεξι υπουργού του πλανήτη. Μόλις ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο ανακοίνωσε πως νέα υπουργός αθλητισμού είναι η όμορφη Αλεχάνδρα, το κοινό ξέσπασε σε πανηγυρισμούς. Η 32χρονη Καλονή είναι άριστη γνώση στον σπορ, καθώς δεν ήταν μια απλή αθλήτρια ξυφασκίας, αλλά είχε πάρει μέρος σε τρεις Ολυμπιακούς αγώνες. Σίγουρα όμως το παρελθόν της ως μοντέλο την έχει κάνει ήδη αγαπητή στους άνδρες ψηφοφόρους της, ενώ η καυτή φωτογράφηση που έχει στο βιογραφικό της έχει ανεβάσει στα ύψη τη δημοτικότητά της. Αν η Αλεχάνδρα Μπενίτεθ θα αποδεχθεί τόσο ταλαντούχα στην πολιτική όσο στα γήπεδα και στο μόντελινγκ, τότε μια λαμπρή καριέρα ανοίγεται μπροστά της.